Καλησπέρα σας, Δήμαρχε. Βρισκόμαστε εδώ στην πλατεία Μαντινίας ή αλλιώς Βασιάκου για τους κατοίκους της περιοχής. Βλέπουμε τελικά το κάνατε πράξη αυτό που είχατε προαναγγείλει. Αναπλάθεται η πλατεία. Πόσο καιρό θα διαρκήσουν τα έργα και τι ακριβώς πρόκειται να φτιάξετε εδώ? Ακριβώς βρισκόμαστε στην πλατεία Μαντινίας, στην πλατεία Βασιάκου, στο κέντρο ουσιαστικά της πόλης της Τρίπολης, σε μια περιοχή πυκνοκατοικημένη. Δίπλα μας είναι τα σχολεία, όπου υπήρχε μια πλατεία κατασκευασμένη εδώ και δεκαετίες, νομίζω σε πολύ άσχημη κατάσταση. Είπαμε από την αρχή της θητείας μας ότι στόχος είναι να βελτιώσουμε την εικόνα της πόλης και μέσα στο πλαίσιο αυτό είναι και η ανάπλαση αυτής της κεντρικής πλατείας, μιας από τις κεντρικότερες πλατείες της πόλης μας. Είναι ένα έργο το οποίο, μια πρόταση η οποία υπονόμαμε στο Πράσινο Ταμείο, εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο, είναι προϋπολογισμό περίπου από τα καλά 500.000 ευρώ, έγινε η διαδικασία του διαγωνισμού, προέκυψε όλα αυτά, ξέρετε, έχουμε ένα χρόνο. Προέκυψε ο ανάδοχος, ο οποίος, όπως βλέπετε, εδώ και λίγες μέρες έχει ξεκινήσει εντατικά, θα έλεγα, με τις καθαρίσεις, χαλάει την παλιά πλατεία και αμέσως μετά θα συνεχίσει στην κατασκευή της νέας πλατείας, που το χρονιά, όταν πλήρωνα, είναι 12 μήνες για την ανακοίνωσή της. Σας γνωρίζουμε που κάνει με πολλά από τις συζήτησεις που κάνει, νομίζω θα είναι πολύ γενικότερος ο χρόνος της κατασκευής της. Παρότι, όπως όλοι γνωρίζουμε, λόγω της ακρίβειας και των ανατιμήσεων σε όλων των υλικών, από τα πετρέλαια, την άσφαλτο, από τις μάρμαρο, από τα ηλεκτρολογικά που όλα έχουν ανατιμηθεί, έχουν διπλασιαστεί και παραπάνω οι τιμές τους και όλα τα περισσότερα μάλλον έργα σε όλη τη χώρα έχουν προβλήματα. Εδώ συνεννόηση με τον εργολάβο είναι ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα, θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και μάλιστα θα γίνει και πολύ νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα από το χρόνο, ένα χρόνο που λέγεται, έτσι ώστε να παραδοθεί σε λίγους μήνες μία σύγχρονη νέα πλατεία της περιοχής μας και στους κατοίκους όλης της πόλης μας, έτσι ώστε ο στόχος που έχει διακριθεί από την Δημοτική Αρχή, που είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της βελτίωσης της εικόνας της πόλης μας και των χωριών μας, σιγά σιγά μέσα από δεκάδες έργα που έχουν αυτή τη στιγμή, χάνεται ο στόχος. Τι θα περιέχει η πλατεία αυτή, τι πάνω, εντάξει, θα έχει τραπεζοκαθίσματα, θα έχει συλληβάνια. Έχει χώρους και για, αν υπάρξει κάποιο κατάστημα σε αυτό εδώ, να αναπτυχθούν κάποια τραπεζοκαθίσματα. Έχει αρκετούς χώρους για τους πολίτες να καθίσουν, γιατί κάποιος δεν θα πάει στο αφενείο, στην καφετέρια να καθίσει. Τα δέντρα, όπως βλέπετε, όλα μένουν, δεν κόβεται κανένα δέντρο και θα προσθεθούν δέντρα. Στόχος είναι, όπως είπαμε, ότι αναπλάσεις κάνουν και αυτό έχει γίνει στην πράξη ως τώρα, να αυξάνεται το πράσινο. Δυστυχώς η πόλη μας έχει έλλειψη πρασίνου. Θα γίνει μια διαφορά στο παιδί, ένα πολύ όμορφο χώρο, όπου θα μπορούν και μικροί και μεγάλοι να τον απολαμβάνουν είτε σε καθίσματα σε κάποιο κατάστημα, είτε χωρίς να χρειάζεται αυτό. Δήμαρχε, γνωρίζουμε ωστόσο ότι έχετε βγάλει ανακοίνωση. Παραμένει κανονικά η λαϊκή αγορά κάθε Τετάρτη εδώ. Η παραγωγή έχουν βγάλει, μήπως έχουν δηλώσει ότι έχουν παράπονα λόγω των έργων, κάτι? Κοιτάξτε, δείτε. Όταν γίνεται ένα έργο, είναι σαφές ότι θα υπάρχει μια ενόχληση. Έτσι, αλλά δεν μπορεί να γίνει κανένα έργο χωρίς να υπάρξει ενόχληση. Όμως όλοι κάνουμε υπομονή για να δούμε το έργο τελειωμένο, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής. Όσον αφορά τη λαϊκή, εννοείται ότι είμαστε σε συνεννόηση με τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στη λαϊκή αγορά της Τρίπολης και με το σωματείο τους, αλλά και με όλους. Συμφωνήσαμε, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, ενώ χωροταξικά να γίνει η λαϊκή εδώ πέρα, να μην αλλάξουμε. Μια λαϊκή, η οποία γίνεται εδώ πάνω από 30-40 χρόνια, ξέρω πόσα, 30 χρόνια περίπου, θα συνεχίσει να γίνεται εδώ, έτσι ώστε και οι άνθρωποι που έχουν μάθει να εξυπηρετούνται κάθε Τετάρτη εδώ πέρα, αλλά και οι επαγγελματίες, είτε αγρότες είτε επαγγελματίες έμποροι των λαϊκών αγορών, να μην αναστατωθούν και να συνεχίσουν να λειτουργούν στον χώρο. Όπως θα είδατε, πιθανόν θα το είδατε, έχουν γίνει καινούργιες διαγραμμίσεις, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν οι επαγγελματίες, οι πολιτές των λαϊκών αγορών, που στις θέσεις που καταργούνται εδώ που γίνεται το έργο. Το έργο δεν επηρεάζεται από την λαϊκή αγορά, όπως άλλες λαϊκές αγορές είναι αυτά. Δεν γίνεται κάθε μέρα. Το έργο συνεχίζεται με τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται, που έχει λάβει ο εργολάβος και η λαϊκή κάθε Τετάρτη θα γίνεται εδώ. Σε τι ποσοστό θα είναι το πράσινο και τα υλικά, θα είναι και η πόλη? Όλα τα υλικά είναι φυσικά υλικά.
Το πράσινο, όπως σας είπα τώρα, ποσοστό, δεν μπορώ να σας πω ποσοστό. Ό,τι δέντρα υπήρχαν παρέμειναν, όπως τα βλέπετε, γιατί νομίζω ότι είναι ο ανάδοχος, δεν θα ακούγουμε κάποια δέντρα. Ναι, τα δέντρα. Και θα προσθεθούν και καινούργια δέντρα.